Αισιοδοξία εκφράζουν οι τοπικές αρχές στη Λευκάδα και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την λειτουργία νέου ακαδημαϊκού τμήματος. Μετά την αναστολή εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Λευκάδα, το νησί του Ιωνίου παραμένει εκτός ακαδημαϊκού χάρτη. Θεωρώ ότι πλέον με το άνοιγμα της συζήτησης που θα γίνει για την αναθεώρηση του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία είναι μια συζήτηση που διαφαίνεται ότι θα ξεκινήσει σιγά σιγά, υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι θα καταφέρουμε να λειτουργήσει τελικά το τμήμα στην Λευκάδα, και προς αυτή την κατεύθυνση έχει εγκριθεί, όπως είπατε και εσείς, η χρηματοδότηση για την ανακατασκευή του κτηρίου που έχει παραχωρηθεί για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για αυτό το σκοπό. Μάλιστα, πριν ήταν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, επισκέφθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Λευκάδα και πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο κέντρο νεότητας, όπου εργασίες ανακατασκευής του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σε αυτή την κατεύθυνση έχει εγκριθεί, όπως είπατε και εσείς, η χρηματοδότηση για την ανακατασκευή του κτηρίου που έχει παραχωρηθεί για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για αυτό το σκοπό, με μελετοκατασκευή, η οποία προχωρά κανονικά. Έχουν ολοκληρωθεί το στάδιο των μελετών και ο εργολάβος πλέον έχει εγκατασταθεί στο έργο και έχει αρχίσει την ανακατασκευή του κτηρίου. Γνωριζόμαστε και συνεργαζόμαστε στενά από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε, με ένα κοινό σκοπό, τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Τμήματος στη Λευκάδα. Προς σκοπό αυτό, μάλιστα, έχουμε προχωρήσει στην εγκατασκευή ενός κτηρίου που προορίζεται να στεγάσει το τμήμα, ενώ δουλεύουμε και στην κατεύθυνση της ανέγερσης φοιτητικής εστίας. Τόσο ο Πρίτανης, όσο και η σύγκλητος του Ιόνιου Πανεπιστημίου έχουν εκφράσει ανοιχτά και με σαφήνεια την υποστήριξή τους σε αυτή την προοπτική, και φυσικά είναι κάτι που επιθυμεί όλη η Λευκάδα. Ο Πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Αντώνη Δουβίτσα, τον Δήμαρχο Λευκάδας Ξενοφόντα Βερκίνη, και έγινε εκτεταμένη ενημέρωση για τις κοινές ενέργειες των προηγούμενων ετών για την διεκδίκηση τμήματος και την ανακατασκευή του Κέντρου Νεότητας και την ανέγερση φοιτητικής εστίας.